θυμάστε ότι υπάρχει αυτό το κανάλι, ότι υπάρχω και εγώ, γιατί έχω ανεβάσει βίντεο σε αυτό το κανάλι 2 μήνες, το οποίο είναι πάρα πολύ κακό και συγγνώμη. Πριν αρχίσω με αυτό το βίντεο, θέλω να απαντήσω σε όσους με ρωτάνε στο Snapchat και στα social media γενικά. Αντωνία, γιατί δεν ανεβάζεις βίντεο στο κανάλι σου? Πού είσαι, Αντωνία, γιατί δεν ανεβάζεις βίντεο στο κανάλι σου? Αντωνία, πότε θα ανεβάσεις βίντεο στο κανάλι σου? Νομίζω ότι έχω καλή δικαιολογία και θέλω να σας την πω. Η αλήθεια είναι ότι είχα μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Αυτό το εξάμεινο ήταν ένα παλούκι από πλευράς χρόνου, η εξεταστική ήταν ένα μαρτύριο. Είχα να βγω από το σπίτι μου 2 μήνες, ειλικρινά δεν ήταν ότι πάρταρα όλο το βράδυ και απλά δεν έκανα βίντεο. Και που λέτε, πήγα τις προάλλες στο κανάλι και βλέπω ότι φτάσαμε στις 10.000 εγγραφές. What? Ένα λεκβάνι! Και ειλικρινά, παιδιά, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ξέρω ότι το ακούτε συνέχεια και από όλους, αλλά πραγματικά σας μιλάω, είναι πάρα πολύ ειλικρινές αυτό που σας λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε εγγραφή, παρόλο που δεν κάνω τίποτα σε αυτό το κανάλι και το ξέρω ότι δεν θα έπρεπε να έχει 10.000 εγγραφές. Και που λέτε, σήμερα κατέβηκα με την Κατερίνα στο κέντρο για να πάρω κάτι δώρα και είπα, what the fuck, μισό λεπτό, φτάσαμε 10.000 εγγραφές, πρέπει να πάρω κάτι και σε εσάς. Οπότε για σήμερα σας έχω ένα giveaway! Πάρα πολύ πρωτότυπο και μπράβο μου! Και φυσικά ως γνωστή beauty vlogger θέλω να ξεκινήσω με αυτό το make-up. Είναι πάρα πολύ καλό, έχει πάρα πολύ κάλυψη. No, not really. Ας ξεπεράσουμε το κρυόπλαστο μαστείο. Θέλω να σας πω ότι θα σας κάνω ένα καλοκαιρινό giveaway. Και θέλω να ξεκινήσω με ένα λουκουμά. Για τη θάλασσα, αυτό που το φουσκώνεις, δεν ξέρω αν λέγεται λουκουμάς, νομίζω ότι λέγεται λουκουμάς. Αλλά τέλος πάντων, καταλάβατε, αυτό που το φουσκώνεις και είναι σαν σωσίβιο και κάθεσαι πάνω, πάνω στη θάλασσα, είναι τέλειο. Ναι, το ξέρω, είναι τέλειο. Δεν θέλω να τα ανοίξω, γιατί θέλω να σας έρθει έτσι. Ναι, παιδιά, νομίζω ότι είναι τέλειο τώρα που ξεκινάνε και διακοπές να έχετε ένα λουκουμά. Το δεύτερο πράγμα είναι αυτή εδώ η τράπουλα. Ήταν η ιδέα της Κατερίνας να την πάρει, είναι αλήθεια. Με τη λογική ότι για να μην σας χάνονται τα χαρτιά. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ τέλεια για να παίζετε χαρτιά στην παραλία και όπου αν θέλετε. Το τρίτο πραγματάκι που σας πήρα είναι κάτι το οποίο δεν το είδα και δεν μπόρεσα να αντισταθώ και πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω giveaway χωρίς να σας δώσω τέτοιο πράγμα. Και φυσικά είναι... Εννοείται ότι θα ήθελα να σας στείλω ένα πραγματικό παγωτό, αλλά πώς θα στείλω ταχυδρομικός ένα παγωτό, δεν γίνεται. Οπότε αυτό ουσιαστικά είναι μια κασετινούλα. Και βλέποντας το παγωτό θα με θυμάστε, γιατί έτσι. Και το τέταρτο και τελευταίο πραγματάκι είναι επίσης για την παραλία. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και εκτός παραλίας, αλλά καλύτερα στην παραλία. Και είναι ένα πλαστικό πράγμα! Δεν φαίνεται και πολύ τι είναι, αλλά είναι μια πλαστική φουσκωτή μπάλα για να παίζετε βόλεϊ μέσα στην παραλία και να την κλωτσάτε και να στέλνετε το μικρό σας αδερφάκι να σας τη φέρνει. Αυτά ήταν λοιπόν τα πραγματάκια που θα κερδίσει ένα σημείο από εσάς. Ελπίζω να σας άρεσαν. Και τώρα, για να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, πρέπει να έχετε κάνει subscribe σε αυτό το κανάλι, like στο βίντεο και να μου αφήσετε κάτω ένα σχόλιο στο οποίο θα μου λέτε πού θα πάτε διακοπές φέτος ή τι θα κάνετε αυτό το καλοκαίρι κτλ. Κτλ. Επίσης, άμα θέλετε, μπορείτε να με κάνετε follow στο Instagram, το οποίο είναι αυτό εδώ. Τώρα, ο διαγωνισμός θα λήξει την Παρασκευή στις 15 Ιουλίου, δηλαδή θα διαρκέσει 10 μέρες ακριβώς. Και αυτό που θα κάνω θα είναι να απαντήσω ουσιαστικά στο σχόλιο του νικητή. Οπότε δεν θα απαντήσω σε κανένα σχόλιο στο βίντεο. Μετά από 10 μέρες θα απαντήσω στο σχόλιο του νικητή και θα γράψω και το username του στο description box. Οπότε σας παρακαλώ να έχετε το νου σας, γιατί άμα στείλω σε κάποιον και δεν μου απαντήσει, αναγκαστικά σε μερικές μέρες θα πρέπει να στείλω σε κάποιον άλλο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστώ και πάλι για τις 10.000 εγγραφές. Είστε τέλειοι. Σας εκτιμώ όλους ένα προς ένα. Σας υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα θα προσπαθήσω να ανεβάζω πιο συχνά βίντεο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια!